Υιον και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Εν ηλεώνεθα υπέρ του εσεβός ημών γένους, πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτόν, και του κατά γην θάλασσαν και αέραν, Φιλοχρίστου ημών στρατών. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Εν ηλεώνεθα υπέρ του ευλογηθήνε των αίων εν εαυτών της Χριστότητος του Κυρίου. Αλήθεια, όταν είδατε στην πρωτοχρονιάτικη πρόσκληση μία πεταλούδα, τι σκεφτήκατε? Ότι βέβαια η αντικαρκυρική παραφρόνησε, έτσι, μέσα στο καταχύμωνο. Θα σας τα πω μετά και θα δείτε ότι δεν παραφρονήσαμε. Πρώτα απ' όλα να καλωσορίσω τον τεράστιο κόσμο της αντικαρκυνικής, ένα χειροκρότημα για τον κόσμο της αντικαρκυνικής που δεν μας αφήνει ποτέ όπου και να πάμε, όπου και να συζητήσουμε, όπου και να τον φωνάξουμε. Αυτόν τιμούμε πρώτα. Καλωσορίσατε, εδεσμολογιότατε, ανάγκη επιπέρι, αρχαιρατικέ επίτροπε Λιβαδιάς και δεσιμότατε, πατέρα Γεώργιε Κούφανη. Ευχαριστούμε που πίσω και τον πατέρα Θεόδωρο. Αθανάσιο. Γιορτάζει αύριο, γιορτάζει. Γιορτάζει αύριο, γι' αυτό το θυμάμαι από πέρσι που το είχαμε πει, ναι. Καλά. Από πέρσι μέχρι φέτος θα έχω μπερδέψει εγώ. Κάνεις την βασιλόπιτα αυτή την ημερομηνία. Και πέρσι τα ίδια και φέτος είναι η παραμονή του Αγίου Αθανασίου μεγάλη γιορτή. Εμείς την κάναμε για ένα λόγο που τον ξέρετε όλοι, γιατί νομίζαμε ότι στις 10 του μηνός κάνει αιστεία και δεν θέλουμε να είμαστε. Αλλά όμως όταν είδα τώρα έτσι μπορούμε πλέον να το σκεφτούμε, γιατί πραγματικά στενοχωριέμαι που λείπει ο Σεβασμιώτος κάθε χρόνο. Κύριοι βουλευτές, κύριε Θηβαίο, κύριε Μπασιάκο, δεν είναι άλλος βουλευτής τώρα εδώ, γιατί δεν ξέρω, ήρθε άλλος βουλευτής, ο τρίτος όχι. Ευχαριστούμε που μας τιμάτε με την παρουσία σας. Εύχομαι να σας χαρίζει ο Θεός, εκτός από υγεία, δύναμη και καρτερία και το κυριότερο σοφία. Σοφία για να αντιμετωπίσετε αυτή την εξαιρετικά δύσκολη κατάσταση που βρίσκεται η χώρα μας. Κυρία Αντιπεριφερειάρχη, σήμερα λάμπετε, αγαπημένη μου Φανή Παπαθωμά, συνδιοργανώτρια, κατ' ουσίαν συνδιοργανώτρια. Γιατί η κυρία Παπαθωμά μας βοήθησε και οικονομικά σε αυτή την εκδήλωση. Δηλαδή, κάτι πράγματα που ήμασταν πολύ πνιγμένοι μέχρι το λαιμό, την πήραμε τηλέφωνο πως πάντοτε μας βοηθάει, πάντοτε, και όταν κάναμε το κέντρο μας βοήθησε, αλλά επειδή στην αντικαρκυνική εμείς δεν βραβεύουμε ποτέ πολιτικούς, όταν μετά από 100 χρόνια φύγετε από την πολιτική, εμείς θα σας βραβεύσουμε. Το λέω γιατί πραγματικά μας έχει προσφέρει πάρα πολλά. Είμαστε περήφανες πρώτα απ' όλα που είστε γυναίκα. Και τι γυναίκα, με όραμα. Αυτά που διάβασα στο Έθνος, ήταν πάρα πολύ όμορφα για μένα, που είμαι μια γυναίκα του εθελοντισμού και της προσφοράς, να πιστέψω ότι κάποια στιγμή στην ιδιαίτερη πατρίδα μας, στη Λιβαδιά, θα μείνουν και θα γυρίσουν τα παιδιά μας, οι νιώτοι. Του Δημοτικού Συμβουλίου η πρόεδρος ήρθε, που είναι και αυτή η γυναίκα, για να... ορίστε, άλλη γυναίκα. Κύριε Καραγιάννη, βλέπετε εδώ τι γίνεται από γυναίκες. Γι' αυτό πάει καλά η Λιβαδιά. Λοιπόν, κυρία Λίζα Γιοργαντά, πρόεδρε του Επιμελητηρίου, κύριε Αγνιάδη, είσαστε ένας δικός μας άνθρωπος πια, πολύ δικός μας. Μας έχετε στηρίξει και μας έχετε προσφέρει τα πάντα. Βεβαίως είναι εδώ πολλοί πρόεδροι πολιτιστικών και επαγγελματικών συλλόγων. Τι να πω, ο κύριος, να αρχίσω από τους αντιπεριφερειάρχες, τους θεματικούς, αλληλδάς, ο κύριος Θεοδωρόπουλος, αντιδήμαρχος, Δημητρόπουλος, Γιώγας, Αλαπατάρας, Κοσκοβόλη, γεμάτο. Ήρθαν σήμερα όλοι να μας τιμήσουν και να σταθούν δίπλα μας. Να τους χειροκροτήσουμε, κύριε Καπλάνη, κύριε Καγκαλέτα, θέλουμε να στηρίζετε την αντικαρκυνική και να είστε κοντά μας. Έχουμε και προέδρους επιστημονικών συλλόγων όπως ο κύριος Βασιλιάς, η κυρία Πανταζή, έχουμε πάρα πολλούς και άφησα τελευταίο από όλους. Ποιον? Τον πιο αγαπημένο, τον κύριο Καραβά.
των επί των δημοσίων σχέσεων της αλουμίνων ΑΕ που τους στέλνω μηνυματάκια όταν βρίσκομαι σε δύσκολη θέση. Αυτά τα μηνυματάκια είναι χρήμα! Και μετά εκείνος βγάζει και μου δίνει και με βοηθάει. Αυτή η εκδήλωση χωρίς εκείνον δεν θα μπορούσε πραγματικά να γίνει. Και βέβαια τους καλεσμένους μας. Καλωσορίζω πρώτα, αρχίζω από τη γυναίκα, κυρία Σόνια Θεοδωρίδου. Είναι μεγάλη τιμή για την πόλη μας να φιλοξενεί σήμερα την παγκοσμίου φήμη σοπράνο, την ιέρια της κλασικής μουσικής. Σας τοποθετούν μετά τη Μαρία Κάλλας. Είναι μεγάλο βάρος αυτό για τις πλάτες μιας γυναίκας. Αλλά σήμερα φιλοξενούμε και μια γυναίκα δοτική. Με τη λεβεντιά του ελληνικού πόντου να τη στολίζει. Κύριε Ορφανίδη, είστε πολύ τυχερός άνδρας που έχετε στο πλευρό σας, στην καρδιά και στη ζωή σας τη Σόνια Θεοδωρίδου. Να την αγαπάτε και να την έχετε στα πούπουλα. Μαζί καλωσορίζουμε τον διακεκριμένο πιανίστα Σπύρο Σουλαδάκη. Καλωσορίζω επίσης τον εκλεκτό επιστήμονα, τον επιτυχημένο συγγραφέα και πάνω απ' όλα τον εξαιρετικό άνθρωπο, κύριο Δημήτρη Καραγιάννη. Κύριε Καραγιάννη, αυτά που θα πω τον πρόλογο, είσαστε η αφορμή μου. Και αυτές οι ερωτήσεις που θα σας κάνω, νομίζω ότι είναι και ερωτήσεις του κόσμου και μπορείτε να μας απαντήσετε. Και βέβαια άκουσα τελευταίους, πού είναι οι stand-up comedians, να τους δω. Α, τους έχετε κρυμμένους. Τον κύριο Βίδωνα Θεοδωρόπουλο και Μιχάλη Μαθιουδάκη, και περιμένουμε από εσάς να χαράξετε στα χείλη μας το χαμόγελο που τόσο μας έχει λείψει. Για να ζωγραφίσω λοιπόν, έχουμε πολλούς συλλόγους γυναικών, πάρα πολλούς, στην Εστία Μητέρας, έχουμε τον κύριο Αριστίδη Τζιτζόκο που είναι και στο Σύλλογο 218 Σφαγιαστέντων, αυτά τα ξέρουμε, Συλλογοποντίων, για να μην νομίζετε ότι δεν σας αγαπάω, όλους σας σέβομαι, τη Δάβλια, του Ζαγαρά, πάρα πολλούς και επειδή ο χρόνος μας είναι πολύ περιορισμένος, θα με συγχωρέσετε που δεν θα τα πω όλα. Και βέβαια τον πρώην βουλευτή, τον κύριο Κουτσούμπα. Κύριε Κουτσούμπα, σε ευχαριστούμε που ήρθατε. Έλαγα που δεν τα μπερδεύω. Για να ζωγραφίσω λοιπόν με πεταλούδες αυτή τη χειμωνιάτικη εκδήλωση, εμπνεύστηκα από το έργο του Πουτσίνη, Madame Butterfly. Είναι ένας ρόλος που ήθελε να ερμηνεύσει η Σόνια Θεοδωρίδου. Είδα λοιπόν σε αυτή την απελπισμένη έφηβη Ιαπωνέζα που λεγόταν Butterfly, δηλαδή πεταλούδα, να έχει τρία στοιχεία: ζωή, έρωτα και θάνατο. Όποια ανεμόνες ξεχασμένες, κρατώντας αργυρίδροσο σταλίδα, βαθιά σας την ελπίδα της πατρίδας, χτυπιούνται τυμβωμένες πεταλούδες στο χώμα σας οι τίμησες και πόρτιο. Η τραγικότητα της ζωής και ο φόβος. Τι μπορεί αλήθεια να μας προστατεύσει από το φόβο, πάντως όχι ο πλούτος. Τι είναι αυτό που θα μας ζεστάει επιτέλους την καρδιά, κύριε καθηγητά, να κοιμάσει. Στις 16 της 11 Γενικής, ακούσατε την πίτα σας σήμερα και βλέπουμε πάρα πολύ κόσμο. Καταρχήν το θέμα και ποιος είναι ο προγραμματισμός για την νέα χρονιά. Σήμερα η αντικαρκινική γιορτάζει την είσοδο του ανθρώπου, τη ζωή, το 2016. Αυτή η χρονιά για μας έχει όραμα. Όπως κάθε χρόνο κάτι καινούριο θα κάνουμε. Το αυτό που θέλω να πω στον κόσμο είναι να έχει εμπιστοσύνη στην αντικαρκινική, να έρχεται να μας γνωρίσει στο κέντρο μας, στην οδό Δημάρχου Ιωάννη Ανδρεαδάκη 47. Και βέβαια, να σας πω ότι η σημερινή εκδήλωση είναι πάντα τόσο μεγάλη, όπως κάθε άλλη φορά, είναι και η σημερινή. Δεν μου φαίνεται περίεργο. Ο κόσμος γνωρίζει τι κάνουμε και γι' αυτό ακριβώς έρχεται. Το θέμα μας σήμερα είναι έρωτας ή τίποτα. Αλλά όταν λέμε έρωτας, εννοούμε έρωτα για τη ζωή, όραμα, σχεδιασμός, αγάπη, αλληλεγγύη στον συνάνθρωπό μας. Εννοούμε να ερωτευθούμε τη ζωή και μαζί με τη ζωή και τον άνθρωπο που βασανίζεται στην Ελλάδα. Το θέμα που έχει ο κύριος Καραγιάννης, ένας μεγάλος ψυχοθεραπευτής, είναι το βλέμμα που αγκαλιάζει την ύπαρξή μας. Το βλέμμα του Θεού, το βλέμμα του ανθρώπου, το βλέμμα των ιδίων εμάς,
που πρέπει να το στρέφουμε σε αυτούς που έχουν ανάγκη στον αξιοπαθούντες. Αυτά θα τα ακούσετε όταν έρθετε εδώ ή όταν είσαστε εδώ και θα δείτε τι θα πούνε σήμερα οι καλεσμένοι μας. Και βέβαια, για να μην ξεχνάμε, την τιμή που κάνουμε στη Σοπράνο, την Ντίβα, την κυρία Σόνια Θεοδωρίδου, που είναι τιμή για την πόλη μας, που μας ήρθε εδώ για να τραγουδήσει, για να μας κρατήσει μουσική συντροφιά. Και έχουμε και δύο παιδιά νέα, τους stand-up comedians, οι οποίοι θα χαράξουν το χαμόγελο στα χείλη μας, που τόσο μας λείπει. Ευχαριστώ πάρα πολύ όλους, χίλια ευχαριστώ για την αγάπη που δείχνουν στην Ελληνική Αντικαρκινική Εταιρεία και στο παράρτημά μας. Τι στόχοι για το 16 πίνα. Και στον τομέα της πρόληψης, αν τελικά επιστρέφονται και οι άντρες πλέον στο κέντρο. Βεβαίως. Πρέπει να το πούμε και αυτό, γιατί δεν το ξέρουν οι άντρες. Βεβαίως. Στο θέμα της πρόληψης έχουμε κάνει ένα τεράστιο έργο. Θα ανακοινωθούν τώρα τα αποτελέσματα. Μείωση θανάτων, εμφάνιση θανάτων στην περιφέρεια Λιβαδιάς από καρκίνο για τις γυναίκες, που τις έχουμε όλες εξετάσει δωρεάν. Όμως τώρα, για να μην ζηλεύουν και οι άντρες, κάνουμε το τεστ προστάτη στο κέντρο μας από τον κύριο Άγγελο Ροζακέα, τον ουρολόγο. Είναι ένα τεστ το οποίο θα δώσει ζωή και στους άντρες, οι οποίοι ξέρετε πόσο πολύ δύσκολα προσέρχονται για εξέταση. Οι στόχοι για το 16 είναι. Οι στόχοι για το 16 είναι ακόμη περισσότερες εξετάσεις δωρεάν. Κάνουμε το τεστ PAP τώρα μέσα στο κέντρο μας και πηγαίνουμε στον Άγιο Σάββα και πραγματικά αυτό το τεστ PAP, το αποτέλεσμα που θα δείτε, είναι καταπληκτικό, γιατί είναι με τους καθηγητές του Αγίου Σάββα και έρχονται οι γυναίκες εκεί δωρεάν όποτε κλείσουν ραντεβού. Τι να σας πω τώρα, έχουμε πάρα πολλά σχέδια για το δέρμα, για το μελάνωμα, έχουμε για την άνοια, για το αλσχάιμερ, έχουμε για το τσιγάρο, να κόψουμε το κάπνισμα, αυτό είναι ο πρωταρχικός μας στόχος, και πάρα πολλά άλλα πράγματα, τα οποία σιγά σιγά με τη βοήθεια των συμπολιτών μας, γιατί οι συμπολίτες μας στέκονται κυρίως δίπλα μας, νομίζω θα τα επιτύχουμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε. Ναι, να μείνω με το κορμί αυτό στον εθελοντισμό. Κάποια στιγμή καταστράφηκε. Πριν περίπου 30 χρόνια καταγράφηκε ότι δεν χρειαζόταν ο εθελοντισμός.